Αυτό που ζούμε τώρα για αυτούς που αναλύουν τα δεδομένα της Ελλάδος μπορεί να φανταστεί εξωπραγματικό. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά από τις καιρικές συνθήκες που ζήσαμε, τις καταστροφές που έχουμε υποστεί, βλέπουμε τις επαφές που έγιναν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε επίσης την υποστήριξη που θα έχουμε σε πρακτικό επίπεδο, και τώρα επιτέλους αρχίζει και αυτή η διαδικασία που τόσοι πολλοί περίμεναν, η διαδικασία των αποζημιώσεων. Άρα η καταβολή αποζημιώσεων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αρχίζει αμέσως. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι πολλά στοιχεία θα γίνονται αυτόματα, και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι άμα δεν γίνει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες. Το κλασικό θα ήταν να περιμένουμε μήνες ή ακόμα και χρόνια για να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Εδώ με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν, τις υποσχέσεις που πήραμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κονδύλια που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, μπορούμε επιτέλους να περάσουμε σε αυτό το στάδιο πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλά στοιχεία θα γίνονται κατευθείαν και μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε τα πάντα. Όλοι ξέρουν ποια ήταν τα καιρικά φαινόμενα, όλοι ξέρουν ποιες είναι οι καταστάσεις οι πραγματικές. Κατά συνέπεια, δεν έχει ανάγκη ο απλός πολίτης να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας για να πει ότι έχει υποστεί ένα κόστος με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε σε αυτό το στάδιο και αυτές οι αποζημιώσεις να χρησιμοποιηθούν με έναν εύστοχο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχει μόνο το θέμα, όπως το λέγαμε, της αποκατάστασης, και να μην βλέπουμε τις αποζημιώσεις μόνο ως μια διορθωτική κίνηση για να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Στην πραγματικότητα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι ότι η αποκατάσταση πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που θα πρέπει να φέρει επίσης ανθεκτικότητα και όχι μόνο διόρθωση. Άρα ουσιαστικά θα το λέγαμε πιο θεωρητικά, είναι μια μορφή ανακατασκευής. Έχει σημασία αυτή η έννοια, γιατί δεν είναι μόνο μια διορθωτική κίνηση. Πρέπει και εμείς να σκεφτούμε σε μερικές κατασκευές τι μπορεί να γίνει με έναν τρόπο διαφορετικό, ακόμα και στο ιδιωτικό επίπεδο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, και συμβάλλουμε γενικότερα στην ανθεκτικότητα της Ελλάδος.